Λοιπόν, καλησπέρα σας από την ΟΠΑΠ Αρίνα. Περίπου 2 ώρες και κάτι πριν τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι. Πολύ περισσότερο κόστος από τη στιγμή που δεν προηγήθηκε και ο ημιτελικός Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Αλλά νομίζω ότι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί ναι. Δεν το συζητάμε. Εδώ είναι όλο το ζουμί, βέβαια. Θυμίζω ότι υπάρχει ρεβάνς πάντα. Σωστά. Δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ που αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Είναι το πρώτο από τα 5 παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακού που θα δούμε μέχρι το τέλος τη σεζόν. Έγραφε ο Διονύσης Βερβελές νωρίτερα ότι αυτό μπορεί να είναι και το πιο αδιάφορο από όλα. Και έχει δίκιο από τη μία, από την άλλη. Είναι το πρώτο στη Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Ολυμπιακός μετά από 19 χρόνια και 9 μήνες. Επομένως έχει αυτό τη σημασία του. Εντάξει, ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι πάντα ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση, σε κάθε διοργάνωση, σε οτιδήποτε. Θέλω να σε ρωτήσω 2 πράγματα. Ναι. Το ένα είναι με τις επιλογές του Αλμίδα όσον αφορά την αποστολή της ομάδας. Και το δεύτερο, Κώστα, εάν θεωρείς ότι παρά το εξαιρετικό momentum που βρίσκεται η ΑΕΚ, μετράει 7 σερί νίκες, το γεγονός ότι στα 15 τελευταία ντέρμπι δεν έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, τη δημιουργεί ένα έξτρα άγχος. Κοίτα, ο Αλμέιδα φαίνεται, γιατί περιμένουμε να τη δούμε την ενδεκάδα σε λίγη ώρα, φαίνεται ότι θα έχει τη λογική να προσεγγίσει το μάτσο όχι με βάση τον αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός, αλλά με βάση το θεσμό που είναι το κύπελο, και φέτος έχει μια πολύ διαφορετική λογική ο Αλμέιδα στο πώς προσεγγίζει το κύπελο. Λέει ότι αυτοί με έχουν φτάσει μέχρι εδώ συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν λιγότερο χρόνο στο πρωτάθλημα. Θα τους δοκιμάσω, θα τους κρατήσω μάλλον, θα τους δείξω την εμπιστοσύνη μου και στο κύπελο. Δηλαδή σίγουρα έχει μείνει εκτός ο Μουκουντή, έχει μείνει εκτός ο Ρότα, έχει μείνει εκτός ο Γιόνσον. Αυτό σημαίνει σίγουρα ότι παίζει βασικός ο Μίτογλου, ότι παίζει βασικός ο Σιντιμπέ. Ενδεχομένως στην ενδεκάδα να δούμε και άλλους παίκτες που παίξανε βασικοί σε μάτς κυπέλου και δεν τους είδαμε στο πρωτάθλημα και δεν ήταν στην ενδεκάδα της Κυριακής με τον Ατρόμητο, ασχέτως αν δεν έγινε το παιχνίδι, η ενδεκάδα είχε βγει. Μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί αυτή η ομάδα, η ενδεκάδα της ΑΕΚ, πώς θα το διαχειριστεί αυτό, αν οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε αυτήν την εμπιστοσύνη που δίνει ο Αλμέιδα. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος, αφενός γιατί με τον Ολυμπιακό είναι ένα μάτς που έχει την ιδιαιτερότητά του αφετέρου, αυτό που είπες, είναι πολλά τα τόσα μάτς που δεν έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Τελευταία νίκη επί του Ολυμπιακού ήταν πάλι σε μάτς κυπέλου στο Ολυμπιακό στάδιο το μακρινό 2018, 7 Φλεβάρι, σήμερα έχουμε 9 Φλεβάρι. Επομένως, όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε μέσα στο κύπελλο. Θεωρώ, Κώστα, ότι επειδή από την πλευρά του και ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγές στην αποστολή, ξέχωρα από του Κανός που ήταν της τελευταίας στιγμής γιατί έχασε τη μητέρα του και βγήκε για την Ισπανία, είναι πολύ πιθανό να δούμε, εγώ το θεωρώ δεδομένο, αλλά οκ, ας κρατάμε μια πισινή, τον Τζολάκη κάτω από την εστία για παράδειγμα, που ήταν ο ήρωας της ρεβάντς με τον Άρη για τον Ολυμπιακό. Και δίκαιο νομίζω. Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δείχνει και μια φιλοσοφία προπονητών που είναι λίγο μακριά από το δικό μας, έτσι, από τη δική μας λογική, γιατί εμείς είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε ζήσει, καταλαβαίνουμε τι είναι ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκείνοι σου λένε ότι εγώ εμπιστεύομαι κάποια παιδιά εκεί. Ο Μίτσελ, ας πούμε, είναι παίκτης που έχει φάει με το κουτάλι τη Ρεάλ. Ξέρει τα Ρεάλ Μπαρτσελώνα τι σημαίνουν για τον κόσμο. Ο Αλμέιδα, παιδί της River, ξέρει καλά τι σημαίνει το River Boca. Θέλω να πω ότι έχουν και αυτοί λίγο στο μυαλό τους ότι τα ντέρμπι είναι κάτι. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή θα δούμε διαφορετικά πράγματα από τα συνηθισμένα από πλευρά ΣΑΕΚ, το ίδιο και στον Ολυμπιακό, που μάλλον πάει για 4-3-3 και το θεωρώ λογικό, ότι είναι ένα ντέρμπι που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αυτή αυτό τη φορά. Αυτό θα έλεγα. Πού θα κριθεί, λες εσύ? Εγώ θεωρώ ότι από τις επιλογές των προπονητών, τις αρχικές, πιστεύω πολύ. Ναι. Και όχι τόσο την παρέμβαση στη διάρκεια του αγώνα, ναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της ΑΕΚ, αν θεωρήσουμε ότι θα μείνουν στον πάγκο παίκτες όπως ας πούμε ο Αραούχο ή ας πούμε ο Πινέδα, αν αυτοί οι παίκτες μείνουν τελικά στον πάγκο, νομίζω ότι να μπορεί να φέρει κάποια στιγμή από τον πάγκο Αλμέιδα παίκτες όπως ο Πινέδα, παίκτες όπως ο Αραούχο, μπορούν να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού, ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που θεωρεί ότι υπερέχει απέναντι στον Ολυμπιακό, νομίζω το είδαμε και στο πρώτο μάτσο Φάληρο, είναι οι εντάσεις και τα τρεξίματα. Αν λοιπόν η ΑΕΚ φέρνοντας και παίχτη από τον πάγκο αντέξει 90 λεπτά να τρέχει, είναι ένα σημείο πολύ κομβικό για το παιχνίδι. Οκ. Okay. Με τη λογική αυτή που δίκιο έχεις, το καταλαβαίνω όπως το λες, θα είναι και σημαντικό απ' την άλλη για τον Ολυμπιακό σε ποια κατάσταση είναι ο Χουάνκ με τον Χάμες Ροντρίγκες.
αν θα μπορέσουν ένας από τους δύο τουλάχιστον να ξεκινήσει ή αν μπορούν να έρθουν από τον πάγκο σε ποια κατάσταση θα είναι. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, περιμένουμε και τις εντεκάδες. Περιμένουμε να γεμίσει το γήπεδο, περιμένουμε να γίνουν όλα ομαλά, να κυλήσουν όλα ομαλά, να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζουμε να χρειαστεί να επανέλθουμε για οτιδήποτε ποδοσφαιρικό και όχι εξωγενές. Για την ώρα αυτά, σε 2 ώρες περίπου το παιχνίδι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι. ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο sportal.gr με τον Γιώργο Περβερίδη και τον Κώστα Τσίλη είναι στην Παπαρίνα και για ό,τι νεότερο θα είμαστε ξανά μαζί σας.